Οι δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέα στοχευμένα πλήγματα κατά εκτοξευτών αντιπλοϊκών βαλιστικών πυράβλων στην Ιεμένη στις 16 Ιανουαρίου και συγκεκριμένα σε περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθη. Αυτή η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, όπως ανακοίνωσε πριν λίγο η CENTCOM, τις πρώτες πρωινές ώρες περίπου στις 4:15 π.Μ. μεσημβρίας ώρα Ιεμένης, ήταν μια άμεση απάντηση στην κλιμακούμενη απειλή από τους μαχητές Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Τα χτυπήματα ακριβίας κατέστρεψαν με επιτυχία 4 αντιπλοϊκούς βαλιστικούς πυράβλους που σκόπευαν να πλήξουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αναγκαιότητα της επέμβασης των ΗΠΑ τονίστηκε αργότερα σήμερα, όταν γύρω στις 1:45 μετά μεσημβρίας, οι μαχητές Χούθη εκτόξευσαν ένα βαλιστικό πύραυλο εναντίον του εμπορικού πλοίου Ζωγραφιά, ένα ελληνόκτητο πλοίο Bulk Carrier με σημαία Μάλτας που έπλεε στη νότια Ερυθρά Θάλασσα. Παρά το χτύπημα, το σκάφος παρέμεινε αξιόπλο και κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε. Από στρατηγικής άποψης, η προληπτική προσέγγιση των δυνάμεων των ΗΠΑ κατά τον Χούθη στην Ιεμένη αποτελεί βασικό συστατικό για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης χρήσης προηγμένων όπλων από μη κρατικούς παράγοντες όπως οι Χούθη, που πραγματοποιούν τις επιθέσεις με την υποστήριξη του Ιράν. Η επιτυχή στόχευση θέσεων πυράβλων καταδεικνύει και την αλλαγή στρατηγική αντιμετώπιση των Χούθη, που πλέον οποιαδήποτε βολή τους αντιμετωπίζεται άμεσα και καταστροφικά σε αντίθεση με την αμυντική στάση που είχαν κρατήσει οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στην περιοχή πριν πραγματοποιηθούν τα πρώτα στοχευμένα πλήγματα. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη αυτή στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να την κοινοποιήσετε στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στο MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr.